άνθρωποι. Πάμε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα, τον οποίο τον έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλησπέρα σας, κύριε Περιφερειάρχη. Θέμε, αν είσαι σας ακούω καλά, καλησπέρα, είμαι περιοχή διεύθυνση. Καλησπέρα, πώς είναι η κατάσταση, γιατί έχουμε πίνα μέτωπα σχεδόν ξανά για μία ακόμη ημέρα στην Πελοπόννησο. Σε ποιες περιοχές μέχρι και στην Καλαμάτα έχουν φτάσει. Ελπίζουμε μέσα στο μυστέριο ότι η κατάσταση θα λύσει εδώ, αλλά ο αέρας περιμένει μόλις πρέπει να αναζητήσει την ποδιά σε πάρα πολλά επίπεδα. Και μην κοιτάτε εδώ, κύριε Γύρω, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στη Λακωνία αυτή τη στιγμή. Η φωτιά τώρα καίει πάνω από το Γαφνίτσι και το Δεσίλα, κυρίως πάνω από το Δεσίλα. Υπάρχει άπνοια τώρα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά οι επίκαιρες δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν, προφανώς στη νύχτα. Αύριο το πρωί θα έχουμε πολύ ισχυρό άνεμο. Και πρέπει να ετοιμαζόμαστε ενδεχομένως και για τα χειρότερα. Η φωτιά έχει αυτό που μας λέτε, γιατί έχουμε δει τις επίγουσες ειδοποιήσεις που καταφθάνουν για κατηγορία 5 αύριο στην Πελοπόννησο. Ναι, ναι, ακούστε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχει ξεφύγει προς περιοχή Μεγαλόπολης. Ευτυχώς έχει σωθεί προς το παρόν η Αιγαία Φοβόρα. Η κατάσταση είναι άσχημη στην περιοχή του Λυκείου. Έχει εκφραθεί πέρα από τα Μπαρδουλοχώρια. 10 η ώρα κατεβαίνω Καλαμάτα, τώρα συγκαλούμε έκτακτο συντονιστικό όργανο και στους 5 νομούς όπου θα μιλήσει και ο διοικητής, ο περιφερειακός διοικητής της περιοριστικής υπηρεσίας για να συντονίσουμε δυνάμεις και να οργανώσουμε δυνάμεινά μας αύριο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ψυχραιμία χρειάζεται. Κινδυνεύουν οι οικισμοί τώρα που μιλάμε, κινδυνεύουν οι οικισμοί? Όχι, όχι. Όχι τώρα που μιλάμε, όχι. Και με την άπεια που υπάρχει. Δεν ξέρω όμως το τι μπορεί να γίνει αύριο. Κοιτάξτε, με αυτά τα δεδομένα, πρέπει, κύριε Νίκα, τι να περιμένουμε, μια και... Για την πληροφόρηση που σας λέμε, δεν μπορεί να, να λένε κάτι κάει και το καρνάσι όταν έχουν καεί 4 σπίτια περίπου. Και ένα σπίτι να καεί. Δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά. Υπάρχει, είναι δύσκολη κατάσταση, μπορεί να γίνει και δυσκολότερη. Προφανώς το συντονιστικό κέντρο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα κατανέμει τις αεροπορικές. Καταρχάς δεν είπε κανείς ότι κάει και το καρνάσι με την έννοια έτσι όπως το θέτεται, κύριε Νίκα, αλλά αν μένατε στο καρνάσι μόνιμα και ήταν το δυο σας, νομίζω ότι θα το καταλαβαίνατε. Και στο Λαδά και σε άλλες περιοχές. Προφανώς οι άνθρωποι έχουν δίκιο να εξαγγείλονται. Με εναέρειες δυνάμεις έχουμε, το είπε η Δέσποινα Ηλιοπούλου, έχουμε κάποια ενημέρωση αύριο τι θα γίνει? Θα έχουμε τη συνδρομή των αεραίων μέσων? Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει το συντονιστικό κέντρο, προς το οποίο πρέπει σε κάθε στιγμή να δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας. Πώς θα το κρίνει, μόνο του δεν γίνεται, όμως πρέπει να υπάρχει... Τους ενημερώνουμε για το τι συμβαίνει. Αλλά οι αποφάσεις προφανώς λαμβάνονται με κριτήριο την αναγκαιότητα. Κεντρικά. Εμείς τους ενημερώνουμε. Συνεχώς και υπουργούς ενημερώνουμε και το συντονιστικό κέντρο. Προφανώς όμως... Προφανώς όμως εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις. Ωραία. Για να σας πω και λοιπόν, κάτι θα περιμένουμε και τις εξελίξεις από το συντονιστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah.